Γλυκό πικρή η σημερινή μου επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι κάθε φορά που βρίσκομαι στην Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Αλλά φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά και όπως μας είπε και ο Υφυπουργός, αναγκαστήκαμε να πάρουμε την δύσκολη απόφαση να ακυρώσουμε την 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για λόγους απολύτως ευνόητους και κατανοητούς. Επέλεξα όμως να βρεθώ στη Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββατοκύριακο, να εκφωνήσω την παραδοσιακή μου ομιλία στους παραγωγικούς φορείς, στην οποία θα παρουσιάσω το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τους επόμενους 12 μήνες, να κάνω την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, αλλά ταυτόχρονα να μιλήσω και σε μία ειδική εκδήλωση για τον σχεδιασμό μας, για όσα έχουμε κάνει, αλλά και για όσα θα κάνουμε, για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα τα οποία αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά την Θεσσαλονίκη. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα σε μία σειρά συναντήσεων με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης, αλλά και με τους φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των έργων αυτών, να κάνουμε μία επισκόπηση της σημαντικής πρόοδου η οποία έχει στελεστεί αυτούς τους 12 μήνες, και θα έχω την ευκαιρία το επόμενο Σάββατο να μιλήσω πιο αναλυτικά για το τι έχουμε κάνει και κυρίως για το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς πολιτικής που αφορούν τη Θεσσαλονίκη, την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στα ζητήματα που αφορούν τα αστικά λεωφορεία. Ξέρω ότι έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλή δουλειά, αλλά έχει γίνει μια σημαντική πρόοδος μέχρι σήμερα. Θα μιλήσουμε για το μετρό, για το έργο του flyover, για το στρατόπεδο Παύλου Μελά, για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για τη ΔΕΘ, για το ΘΕΣΙΝΤΕΚ, το εμβληματικό πάρκο καιροτομίας, το οποίο σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε, αλλά και για τις υπόλοιπες σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλονίκης, στον τομέα της εκπαίδευσης, στον τομέα του πολιτισμού, στον τομέα της καινοτομίας. Θα είναι επίσης μια ευκαιρία η ομιλία την οποία θα κάνω να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το σχέδιο της κυβέρνησης για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, τους Έλληνες εργαζόμενους, τις ελληνικές επιχειρήσεις στο δύσκολο φθινόπωρο και στο δύσκολο χειμώνα που έρχονται. Ξέρουμε ότι το 2020 είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Δεν κρύψαμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Μιλήσαμε για τις επιπτώσεις μιας πρωτοφανούς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία. Όμως αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν καθίσαμε με τα χέρια σταυρωμένα. Έχω πει πολλές φορές ότι έχουμε φυλάξει εφεδρείες και πολεμοφόδια για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία το δύσκολο φθινόπωρο και το δύσκολο χειμώνα που έρχονται. Και γι' αυτά θα μπορέσω να μιλήσω πιο αναλυτικά στην ομιλία την οποία θα κάνω το επόμενο Σάββατο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση για τα στοιχεία της ύφεσης που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Ελστάτ. Η ύφεση για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 εκτιμάται ότι θα είναι τελικά της τάξης του 15,2%. Ένα νούμερο το οποίο φαντάζει και όντως είναι πολύ μεγάλο. Θέλω να κάνω όμως δύο επισημάνσεις από αυτό. Πρώτον, ότι το νούμερο αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο από την ύφεση του δεύτερου τριμήνου σε σημαντικές ευρωπαϊκές οικονομίες. Αναφέρω δυτικά ότι η Ισπανία θα κλείσει με ύφεση 22%, η Γαλλία με ύφεση 19%, η Ιταλία με ύφεση 17,3%. Το λέω αυτό διότι στην αρχή της κρίσης πολλοί διεθνείς οργανισμοί, επηρεασμένοι ίσως από την σημαντική συμμετοχή του τουρισμού στην ανάπτυξη της χώρας, είχαν εκτιμήσει ότι η Ελλάδα θα είχε την μεγαλύτερη ύφεση από όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο ευτυχώς δεν επιβεβαιώνεται. Η Ελλάδα είναι στο μέσο όρο της Ευρωζώνης ως προς την εκτιμόμενη ύφεση του πρώτου εξαμήνου του 2020. Θα κλείσουμε με μια ύφεση της τάξης του 7,9%. Τονίζω ότι αυτό είναι ένα νούμερο μεγάλο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν οροποιούμε τις καταστάσεις.
Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που περνάει η ελληνική οικονομία, γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουμε ακόμα μπροστά μας. Θέλω να τονίσω όμως ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση αυτή στάθηκε δίπλα στις ανάγκες των Ελλήνων εργαζομένων, στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, με ένα πακέτο μέτρων το οποίο προσαρμοζόταν συνέχεια καθώς εξελισσόταν η πανδημία. Και για την δεύτερη φάση αυτού του μεγάλου πακέτου στήριξης της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας θα μιλήσω πιο αναλυτικά το επόμενο Σάββατο. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα περίπου από τώρα, σε μία συνάντηση η οποία θα είναι διαφορετική από άλλες, με πολύ περιορισμένη προσέλευση στην ομιλία μου. Επέλεξα συνειδητά να περιορίσω στο ελάχιστο τις συμμετοχές μελών της κυβέρνησης και του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να εκπροσωπηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι παραγωγικοί φορείς, αλλά και απλοί πολίτες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την ομιλία την οποία θα κάνω, με την καλή ελπίδα ότι θα ξεπεράσουμε γρήγορα την κρίση του κορονοϊού. Τονίζω ότι οριστικά θα βγούμε από αυτή την κρίση μόνο όταν θα βρεθεί μια αποτελεσματική θεραπεία ή και ένα εμβόλιο. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για τα χρονοδιαγράμματα ως προς την διαθεσιμότητα εμβολίων που θα έχουμε ως ελληνική κυβέρνηση. Αλλά ξέρουμε ότι έχουμε κατελάχιστον 6 δύσκολους μήνες μπροστά μας. Και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία. Και το 2021 ελπίζω ότι θα έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας αυτή την κρίση και θα έχουμε βάλει ήδη τα θεμέλια για μια πολύ ουσιαστική, μια πολύ ρωμαλαία ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ.